έναν άνθρωπο για να τον γνωρίσεις καλά πρέπει να τον ζήσεις. Η πρώτη εικόνα λοιπόν ποια ήτανε? Η απλότητά του. Ήταν ένας Θοδωράκης. Το πάθος του για το Γαλατά και για την Κρήτη ήταν τέτοιο που θυμάμαι μια φορά, μικρά παιδιά που πήγαμε με το αεροπλάνο καλοκαίρι να κάνουμε διακοπές, με το που κατεβαίνουμε κάτω, κατεβαίνουμε από το αεροπλάνο και ο μπαμπάς σκύβει κάτω και φυλάει το χώμα. Είναι αλήθεια ότι όλοι μας γύρω από μια πληγή γυρνάμε. Είτε γράφουμε, είτε δεν γράφουμε. Για τον Γιάννη Θεοδωράκη η πληγή είναι η σιωπή. Ο πατέρας μου ποτέ δεν μας έλεγε πως ήταν ποιητής. Κατάλαβα πως ήταν ποιητής όταν τυχαία βρήκα τους λιποτάχτες στα 12 χρόνια στο σπίτι μας. Ιδιαίτερα θυμάμαι όλα τα Ιουλιανά, όπου ήταν συνεχώς παρών, τη δολοφονία του Πέτρουλα που τρέχαμε στο νεκροτομείο και φυσικά πάντα τα ρεπορτάζ του. Και στην Αυγή και στους δρόμους. Τη νύχτα της 20ης Αυγούστου 1965 είχε γίνει μια μεγάλη διαδήλωση της Ομοσπονδίας Τύπου στην πλατεία Κλαθμόνου. Yeah. Ο Γιάννης σαν τους ήρωες εκείνους του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Ένας γίγαντας ο οποίος απλώνει τα χέρια και φωνάζει «Σύντροφοι, σας στείλουν παγίδα, φύγετε από εκεί». Κάποια αποσπάσματα ακούσατε από το ντοκιματέρ Γιάννης Θεοδωράκης, «Ναι, μπορούμε και πάλι να ελπίζουμε», το οποίο κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, στο κινηματογραφικό, 10ο κινηματογραφικό φεστιβάλ Χανίων, στο πνευματικό κέντρο Χανίων, στη ζώνη 8 με 10 το βράδυ. Ένα ντοκιματέρ που έχει ως θέμα τη ζωή και το έργο του αγωνιστή, δημοσιογράφου και ποιητή Γιάννη Θεοδωράκη. Βασικοί συντελεστές του, Στέλιος και Αντώνης Διαμαντής. Καλημερίζω τον κύριο Αντώνη Διαμαντή. Πώς είστε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας κυρία Βουλιαράκη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μία γεύση πήραμε ουσιαστικά από αυτό το ντοκιματέρ. Γιάννης Θεοδωράκης, «Ναι, μπορούμε και πάλι να ελπίζουμε». Νομίζω ότι και από τον τίτλο του θέλετε να περάσετε μήνυμα. Ναι, το τίτλος είναι η φράση που έγραψε ο ίδιος στο τελευταίο του άρθρο στο Ριζοσπάστη, προλογίζοντας το βιβλίο του κ. Κωνσταντόπουλου για το για τον Δημοκρατικό Στρατό στη Ρούμελη. Αυτός ο τίτλος το δώσαμε για να περάσουμε ένα μήνυμα ελπιδοφόρο και για τον ίδιο αλλά και γενικότερα στην κοινωνία, η οποία αυτή τη στιγμή περνάει τόσα πράγματα και δράτωμε της ευκαιρίας να ευχηθώ και εγώ να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος στη Γάζα και στην Ουκρανία, να σταματήσουν οι σκοτωμοί και όλες αυτές οι βαρβαρότητες που συμβαίνουν, και συνδέοντάς το και με τον ντοκιμαντέρ, ο αγωνιστής αυτός δημοσιογράφος έχει αφήσει το στίγμα του με τα ρεπορτάζ του και στις εφημερίδες αλλά και στο περιοδικό «Η Δρόμη της Ειρήνης», που το κύριο του θέμα ήταν φυσικά η επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο. Μέσα από αυτή την έρευνα που έχετε κάνει, τι ακριβώς μας παρουσιάζετε? Γιατί από ό,τι καταλάβαμε και από τα πρώτα κομμάτια που ακούσαμε, είναι συνεντεύξεις και μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν και δούλεψαν μαζί του, κύριε Διαμαντή. Ναι, ουσιαστικά το ντοκιμαντέρ διατρέχει όλη του τη ζωή από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τη στιγμή που πεθαίνει. Βεβαίως αναφέροντας πολλά και σημαντικά ιστορικά γεγονότα της πατρίδας μας, στα οποία ο Γιάννης Θεοδωράκης είναι πάντα παρόν, ως δημοσιογράφος καταρχήν, αλλά και ως ποιητής, με αυτά τα οποία
γράφει και με αυτά τα οποία ο ίδιος συμμετέχει ενεργά, άρα έχει και ένα στίγμα μνήμης αυτό το ντοκιμαντέρ προς τον κόσμο, και επίσης ένα στίγμα στο τι σημαίνει κάποιος να αγωνίζεται, να υπάρχει μέσα σε συλλογικότητες με αλληλεγγύη, χωρίς ο ίδιος να προβάλλεται. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της ζωής και του έργου του Γιάννη, του Θεοδωράκη. Ενώ θα μπορούσε, θέλουμε να πούμε, να το κάνει αυτό. Ναι, κοιτάξτε, η περίπτωση του Γιάννη του Θεοδωράκη είναι ίσως από τις πολύ λίγες που υπάρχουν στην ιστορία της δημοσιογραφίας και της τέχνης, όντας μέλος μιας οικογένειας που ο αδελφός του, ένας παγκοσμίου φήμης μουσικός, θα μπορούσε να του δώσει μια και του ίδιου όθηση, να πω, μια προβολή, την οποία όμως αυτός ποτέ δεν την επεδίωξε, ποτέ δεν ήταν φιλόδοξος ή ματαιόδοξος. Μάλιστα, από ό,τι λέγεται και ακούγεται στο ντοκιμαντέρ, ήταν πάντα πίσω από το Μίκη. Δύο αδέλφια βέβαια στην ίδια οικογένεια, τα οποία είχαν μια βαθιά σχέση αδελφική, πολύ δεμένα αδέλφια. Το φιλμ είναι απορίας άξιων, πως βγαίνει τώρα μετά από τόσα χρόνια, ενώ θα μπορούσε πάρα πολλά χρόνια να γίνει μια αναφορά στη ζωή και το έργο του, που κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μας είναι πολύ σημαντικό και σαν λογοτέχνη και σαν δημοσιογράφο, και δίνει πολλά στοιχεία άγνωστα για τη δράση του, τι ακριβώς έκανε αυτός ο άνθρωπος και πόσο βοήθησε σε πολύ κέρυες ιστορικές στιγμές. Άρα λοιπόν, και ανέκδοτα ιστορικά γεγονότα και άγνωστα γεγονότα της ζωής του, και η σχέση με την οικογένειά του και με τους φίλους του και με συναγωνιστές του και με το επαγγελμά του τη δημοσιογραφία και με την ποίηση, γιατί για τη σχέση και την στενή σχέση που είχε με τον αδελφό του ήδη κάνατε μια αναφορά και περιμένουμε να δούμε μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ. Τώρα, ξέρετε, μου γεννάται αυτή η απορία, κύριε Διαμαντή. Ναι, μεν κάνει πρεμιέρα στο 10ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Χανίων, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, αύριο Παρασκευή. Ναι, γνωρίζουμε ότι θα προβληθεί επίσης στην Αθήνα 19 Δεκεμβρίου στην αίθουσα Γιάννη Μαρίνο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σωστό. Εδώ στο Ηράκλειο. Εδώ στο Ηράκλειο προγραμματίζεται αμέσως μετά, τον Ιανουάριο, να γίνει η παρουσίασή του. Και φυσικά θα πάρει τον δρόμο του σε φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού ντοκιμαντέρ, και όχι μόνο. Αλλά εμάς η φιλοδοξία μας είναι, μαζί με τον αδερφό μου τον Στέλιο που κάναμε το ντοκιμαντέρ, να παρουσιαστεί γενικότερα στον κόσμο, ιδίως σε νέους ανθρώπους, γιατί εκεί είναι το στοίχημα, μιας και προσπαθεί να περάσει στην κοινωνία ένα μήνυμα, ένα ισοπεδωτικό μήνυμα, ότι όλοι οι ίδιοι είναι και ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει άλλη λύση από ένα παγκοσμιοποιημένο μοντέλο ζωής. Όμως το φιλμ δίνει τελείως άλλη, μέσα από τη ζωή και το έργο του, τελείως άλλο μήνυμα του αγώνα και της αλληλεγγύης. Αυτό θέλουμε να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά στον κόσμο μέσα από το παράδειγμα του Γιάννη Θεοδωράκη. Θα γίνει λοιπόν και στο Ηράκλειο, εννοείται ότι θα γίνει και στο Ηράκλειο, και όχι μόνο, γενικότερα να παρουσιαστεί στον κόσμο. Νομίζω ότι η προσωπική μου γνώμη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ. Εγώ όταν ξεκίνησα να το γυρίζω δεν περίμενα να μάθω τόσα πολλά πράγματα από τις πολύ σημαντικές μαρτυρίες που ακούγονται μέσα στο ντοκιμαντέρ, και πιστεύω ότι θα δώσει ένα τελείως άλλο στίγμα σε αυτή την καταγραφή της ζωής και του έργου των Θεοδωράκηδων. Σε εσάς θα ερχόμουν ούτως ή άλλως στη συνέχεια της κουβέντας με δύο απλά λόγια για το πόσο εύκολο είναι σκηνοθέτης, ναι μεν είστε, αλλά να σκηνοθετείς ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή ενός ανθρώπου, κύριε Διαμαντή. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Ξέρετε, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κάποιες ισορροπίες, γιατί αυτοί οι οποίοι μιλάνε είχαν βιωματική σχέση
και θα προσπαθούσαν μέσα από τη μαρτυρία το λόγο να μεταφέρουν σε εμάς τους ακροατές, τους θεατές, αυτή τη σχέση που είχαν με τον Γιάννη. Και δεν θέλαμε να θέλαμε όσο μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί στο τι θα καταλάβει ο κόσμος, γιατί εγώ ξεκίνησα με την προοπτική ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και θέλουμε να μάθουμε, και προσπαθήσαμε μέσα από τις μαρτυρίες να σκιαγραφίσουμε και την εξωτερική του δράση, την προσωπικότητά του, αλλά κυρίως τον εσωτερικό του κόσμο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο εσωτερικός κόσμος που τον έκανε να ασχοληθεί με την ποίηση. Και να πω για την δουλειά του ως ποιητή, πιστεύω πάλι ακράδαντα ότι δεν έχει πάρει τη θέση που θα άρμοζε σε έναν λογοτέχνη ο Γιάννης, μιας και έχει περάσει στον κόσμο ότι είναι κυρίως στιχουργός, αλλά δεν ήταν στιχουργός. Τα ποίηματά του έτυχαν μελοποιήσεις από το Μίκη, και δεν είναι τυχαίο που μετά από πάρα πολλά χρόνια επανεκδίδονται δύο ποιητικές του συλλογές, το «Οι Λιποτάκτες» και «Η Πλημμύρα», και επανέρχεται πάλι το ποιητικό του έργο. Είναι εύκολο μα ούτως ή άλλως ακούγαμε και από το απόσπασμα, κρατάω την κόρη που λέει ότι Γιάννη του Θεοδωράκη, ότι μέχρι τα 12 μου δεν ήξερα ότι ο πατέρας μου ήταν ποιητής. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κάνοντας αυτό το ντοκιματέρ και ψάχνοντας για αυτό τον άνθρωπο, μου γεννάται η απορία όσο σας ακούω και σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά, πόσο εύκολο είναι να ισορροπήσεις πάνω στη ζωή, στην πορεία ενός ανθρώπου, όταν έχεις μαρτυρίες και για την επαγγελματική ζωή του ανθρώπου, την δική του την παρουσία έξω από το σπίτι, αλλά και για το πρόσωπο μέσα από το σπίτι, μπαίνεις δηλαδή και λίγο πιο ιδιωτικά, ναι, μέσα στη ζωή του. Ναι, και εκεί ήταν ένα ακόμα στοίχημα. Εμείς προσωπικά, εγώ και ο Στέλιος που έγραψε το σενάριο, ο αδελφός μου και εγώ που σκηνοθέτησα το ντοκιμαντέρ, δεν προσπαθήσαμε να εκμεύσουμε καμία από τις μαρτυρίες που θα δείτε στο ντοκιμαντέρ. Ακολουθήσαμε τις δικές τους, ας πούμε, σκέψεις και τις δικές τους τα γεγονότα που θέλανε να παραθέσουν στο ντοκιμαντέρ. Φυσικά δεν ξέρουμε ότι μέσα σε μία ώρα τόσο διαρκεί το φιλμ, δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε όλα, μια ολόκληρη ζωή, μια ολόκληρη ζωή δημιουργίας και αγώνων. Δίνουμε όμως τα, που λέμε, τα κύρια χαρακτηριστικά, τα κύρια συστατικά, για να σκιαγραφίσουμε από τη μία το πρόσωπο και μετά το έργο του. Εγώ πιστεύω ότι, προκαταλαμβάνοντας, ας πούμε, επειδή δεν έχει ακόμα παρουσιαστεί εδώ στο Ηράκλειο το ντοκιμαντέρ, δεν πρόκειται να δείτε τίποτα ένα φοβερό ντοκιμαντέρ με εφευρήματα. Θα δείτε ένα ντοκιμαντέρ αφήγησης ουσιαστικά. Οι έξι μάρτυρες αφηγητές παραθέτουν τη βιωματική του σχέση, οι κόρες του βέβαια την οικογενειακή που έχουν ως κόρη και πατέρας. Οι τρεις δημοσιογράφοι, ο κ. Σαπρανίδης, ο κ. Καλουδάς και ο κ. Φοντας Λάδης, παραθέτουν τη σχέση που είχαν ως φίλοι και συνάδελφοι πάνω στο δημοσιογραφικό κομμάτι, τη μεγάλη του κληρονομιά στη δημοσιογραφία. Έφτιαξε μια ολόκληρη σχολή ο Γιάννης, που ένωσε τη λογοτεχνία με το ρεπορτάζ, και επίσης την λογοτεχνική του πένα, την αξία του που τη δίνει τη σκιαγραφή και την περιγράφει πολύ ωραία ο κύριος Κώστας Φασουλάς. Και όλο αυτό είναι ένα παζλ που μπορεί να κλείσει ένα πλαίσιο που μπορεί ο θεατής να καταλάβει την αρμονία, ας πούμε, αυτό που έλεγε ένας λογοτέχνης ο Μισήμα, της πένας και του ψήφους, δηλαδή της γραφής και του αγώνα. Γιατί αυτά πηγαίνανε παράλληλα στη ζωή του Γιάννη, μαζί με την οικογενειακή του ζωή βέβαια και την μεγάλη του αγάπη και λατρεία για το Γαλατά, για την Κρήτη, που πάντοτε την ακολουθούσε, πάντοτε την είχε μέσα του, και ερχόταν βέβαια πολύ συχνά εδώ και είχε πολύ μεγάλη σχέση με το νησί, πάρα πολύ μεγάλη σχέση.
Ζωή, μια πάλι ένα συνεχής αγώνας, έτσι. Ναι. Ένα συνεχής αγώνας, όπως το λέτε. Ναι. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτά τα οποία μας λέτε, κύριε Διαμαντή. Το ενδιαφέρον πάρα πολύ μεγάλο για να δούμε αυτό το ντοκιματέρ. Θα έρθει και στο Ηράκλειο. Θα έρθει και στο Ηράκλειο, ναι. Έτσι ακριβώς. Λέμε ότι εδώ έχουμε την πρεμιέρα, την παρουσία του για άλλη μια φορά. Το επαναλαμβάνω αύριο στο 10ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Χανίων, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Λίγο αργότερα και στο Ηράκλειο. Ένα ντοκιματέρ με χορηγούς επικοινωνίας Κρήτη TV 984, Νέα Κρήτη, neakriti.gr, έτσι. Τους οποίους βέβαια χορηγούς ευχαριστούμε πάρα πολύ, μιας και η παραγωγή μας είναι ανεξάρτητη παραγωγή. Έχουν βοηθήσει αρκετοί άνθρωποι, τους οποίους τους ευχαριστούμε στους τίτλους της ταινίας. Και απλώς μόνο να προσθέσω ότι η απόφαση να πρωτοπαρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Χανίων είναι πολύ συνειδητή, γιατί θέλαμε να τιμήσουμε το Γιάννη στον τόπο καταγωγής του. Δεν θέλαμε δηλαδή να κάνουμε πρεμιέρα κάπου αλλού, αλλά στον τόπο που γεννήθηκε και τον υπεραγαπούσε. Κύριε Αντώνη Διαμαντή, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Να είναι καλά. Καλό τάξιδο. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από τον 984.